ποιο είναι το αμερικανικό σενάριο για την Ελλάδα τα επόμενα δύο χρόνια. Το σχέδιο των Αμερικανών για το πολιτικό προσωπικό της χώρας θα σας πω τώρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός σχέδισε δεύτερη τετραετία. Από ό,τι φαίνεται οι Αμερικανοί, στους οποίους ο ίδιος υπηρετεί τα συμφέροντά τους κατά κεραία, τους υπηρετεί. Πολλές φορές θυσιάζοντας τα ελληνικά συμφέροντα με εμπλοκή σε διάφορε περιοχέ τη γη χωρί μια κανένα κέρδο για την Ελλάδα. Του υποσχέθηκαν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω και οι Ευρωπαίοι εταίροι μα εντό εισαγωγικών. Ότι θα πάρει θέση τέλο. Θα περάσει τα πρωτόκολλα των Σκοπίων και μετά θα πάρει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έρθει ένα άλλο στη θέση του ώστε να προαλυφθεί ο Κατσελάκης ω ο επόμενο που θα έρθει μαζί με τον Κοτζιά που θα επαναφέρουν πάλι οι Αμερικανοί ώστε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΟΥΔΟΥ, ακούστε το σενάριό τους, να περάσουν πλέον τη διχοτόμη στο Αιγαίο οριστικά. Και αυτό με πράσινο φως του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος από πίσω κινεί τα νήματα. Δεν είναι το τυχαίο το ταξίδι του ένα μήνα στις ΗΠΑ. Σας τα λέω από τώρα. Αυτό είναι το σχέδιο των Αμερικανών. Και όλοι αυτοί οι συστημικοί θα είναι Απλά πρέπει να βγουν από τη μέση... Τα ζυζάνια που χαλούν τη συνταγή. Πρέπει να εξαφανιστεί η ελληνική λύση. Και η πρώτη προσπάθεια που έγινε είναι με το φύτευμα των δύο κομμάτων. Κομμάτων. Των δίθε Χριστιανών και των δίθεν Πατριωτών. Του φύτευσαν στην δεξιά πλευρά τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύοντα ότι θα τελειώσουν την ελληνική λύση. Ξεχνώντα ότι οι δυνάμει, οι ανυπέρβλητε που έχει η ελληνική λύση, δεν τελματώνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν θέλετε να τη δείτε, δικό σα θέμα είναι. Δικό μου δεν είναι πάντω.